Πρώτα απ' όλα φταίει η πλατφόρμα, βεβαίω, και θα κατηγορήσω και εγώ το YouTube. Και όποιο είσαι YouTube, είσαι Twitch, είσαι TikTok, όποιο και να σε και πρέπει να λογοδοτήσει γιατί μέσα από τη δική σου πλατφόρμα αυτά γινόντουσαν. Πιάνουμε την πλατφόρμα και μετά πάμε στην ατομική ευθύνη. Ευθύνη, καλό. Ευθύνη, Νίκο, ξύπνα, λοιπόν. Όταν εγώ βγάζω βίντεο στο YouTube και πω δύο κουβέντε παραπάνω, τρώω πορτοκαλί και φεύγα. Μου κόβει διαφημίσει, δεν μπορεί να μιλήσει. Εγώ όταν. Βρίσω εντό αγωγικών, τρώω πορτοκαλάκι, πρέπει να κάνω έτοιμα για έλεγχο στο βίντεο, χειροκίνητο, να το δει κάποιο και να μου ξαναβάλει διαφημίσει. Παράδειγμα, στο βίντεο το πρώτο που είχα κάνει του αρχηγού, το βίντεο έγινε πορτοκαλί. Εντάξει, έκανα έτοιμα για review Συνέχισε να είναι πορτοκαλί Δεν μου το κάνει πράσινο ποτέ να πάρω λεφτά Λοιπόν, στο βίντεο αυτό Εγώ έβγαλα 8 ευρώ Δεν με νοιάζει, κλάιν Εντάξει, το αστείο ποιο είναι Ότι το YouTube για κάθε χίλιες προβολές Έπαιρνε 7 ευρώ από τους διαφημιστές Οπότε οι τύποι επέλεξαν να κρατήσουν εκείνη τα λεφτά Αλλά σε μένα να δώσουν 8 ευρώ Στι 60.000 προβολέ. Λε, Χαλάλι. Κλάιν. Δεν πειράζει. Εγώ την τρώω την καμπάνα. Κάτι άλλα άτομα δεν είναι μόνο αρχηγό, είναι πάρα πολύ. Περνάνε τα βίντεο του έτσι αέρα πατέρα και λε ρε φίλε αυτό πώ είναι δυνατόν να έχει διαφημίσει. Πώ είναι δυνατόν. Ξεκινάμε από εκεί. Πώ είναι δυνατόν να έχει διαφημίσει ένα και δύο, τα πιο extreme. Πώ είναι δυνατόν να υπάρχουν και να μην τα έχουν ρίξει. Λε ρε φίλε πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Και λε τώρα. Στην περίπτωση του αρχηγού, επειδή ήταν live stream, είναι πάρα πολύ δύσκολο την ώρα που κάτι γίνεται live. Είναι τόσο τεράστιο ο όγκο από βίντεο που ανεβαίνουν καθημερινά. Δεν μπορούν ούτε οι μηχανέ, ούτε οι αλγόριθμοι, ούτε η τεχνητή νοημοσύνη να τα προλάβει. Πόσο μάλλον κάτι το οποίο είναι live και τρέχει εκείνη τη στιγμή. Και λε, OK. Μία φορά να πέσει καμιά μπουνιά, καμιά φάπα, δεν το είδε κανεί, δεν το πρόλαβε. Αυτό γινότανε τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα. Δεν είναι από το 13 που λένε, τα έχουμε ξαναπεί. Από το 13 έκανε άλλα πράγματα ο αρχηγό. Έπεζε. LOL, και εκεί είχε Rage και λοιπά. Όπου στο Twitch του το ρίξανε όταν είχε φορτώσει την Έλενα τι είχε κάνει. Εκεί πέρα το τζιμπήσανε. Έχω αντιπιχειρήματα σε αυτό το κομμάτι. Όταν κάνεις ένα live και παίξει ένα τραγούδι το οποίο είναι copyrighted, άμα έχει copyright στο τραγούδι, ξέρουνε, μπαμ, το πιάνει ο αλγόριθμος, πάτα στο έχει κλείσει το live, ρε, στο έχει κάνει claim. claim. Πάει αυτό. Εκεί ξέρει, δουλεύει το μηχάνημα. Όταν μπαίνουμε στην τσέπη από τι δισκογραφικέ, εκεί πέρα ξέρει, επεμβαίνει. Όταν ξυλοφορτώνουμε κανέναν άνθρωπο ή του κάνουμε ό,τι έγινε, εκεί μια χαρά, ρε, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί σου λέει, ένα, έχει πάρα πολλέ προβολέ, οπότε τραβάει μάτια και μένουν στην πλατφόρμα. Πολύ σημαντικό για μα, γιατί θα παίξουμε διαφημίσει, θα το κρατήσουμε στη δική μα την πλατφόρμα και δεν θα πάει στου ανταγωνιστέ. Ένα, δύο, πέφτουν και λεφτά. Δηλαδή, εκτό ότι μα φέρνει μάτια, μπαίνουν και φράγκα, συνέχεια super chat κτλ. Οπότε σου λέει, φίλε, ο εν λόγω κύριο δεν ξέρω τι κάνει, είναι από την Ελλάδα κάτι κάνει καλά, τον βλέπουν πολύ και πέφτουν και λεφτά, από τα οποία τα λεφτά κρατάει 20-30% το YouTube. Οπότε μία μέρα που βγάζε ο αρχηγός π.χ. 2-3-4 χιλιάρικα, βγάλει το 30% να δεις τι κράτα για το YouTube. Πληρώνει σε YouTube και λέτε, βγήκε ο CEO ο φίλος μας, Ινδός, κάτι είναι αυτός, ο έτσι με τα μαγουλάκια του και είπε... Το YouTube έδωσε λέει 7 δισεκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά σε δημιουργούς. Από πού έρχονται αυτά τα λεφτά, από διαφημιστέ, από αυτά που σου κρατάει και από τα σχετικά. Να! Όταν έχει το YouTube να δώσει 7 δισεκατομμύρια σε δημιουργού, κάπω πρέπει να βγουν αυτά τα λεφτά. Οπότε σου λέει, δεν πειράζει, μωρέ, θα χάσω εγώ το πελατάκι μου το καλό. Είτε είναι ο Λευτέρη, είτε είναι ο Αρχηγό, είτε είναι ο Μπάμπη, είτε είναι ο Κούλη, είτε είναι η Κικίτσα Γιατί να το χάσω, σου λέει, εφόσον αναφορέ δεν πέφτουν βροχή. Ποιο είμαι εγώ να κρίνω και να το κόψω, Θα βγάλω εγώ τα μάτια μου μόνο μου. Εδώ μου έρχονται έσοδα κάθε μέρα. Οι τύποι κάνουν live τόσε ώρε. Πέφτουν λεφτά βροχή. Μάτια κρατάνε στην πλατφόρμα. Γιατί να του κόψω, Αυτό σου λέει το YouTube. Απλά μαθηματικά. Και πάμε τώρα στην προσωπική ευθύνη. Δεν πέφτουν αναφορέ. Όλοι το ξέραμε, τα έχω ξαναπεί. Εγώ προσωπικά τα βλέπα και γέλαγα. Όχι όλα, δεν άντεχα να δω όλο το. Τα memes. Μικρά αποσπάσματα. Δεν έχω μπει σε live ποτέ να κάτσω να παρακολουθήσω τόση ώρα. Δεν αντέχω. Το θεωρώ δηλαδή ότι είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο. Κάποια memes τα βλέπα και γέλαγα. Δεν ήξερα το βάθο, δηλαδή την πόσο κατραγγείλα, πόσο. Και εκεί πέρα φταίω εγώ, εντάξει. Γιατί δεν μπήκα εγώ να κάνω αναφορά, Γιατί είμαι βλάκα γι' αυτό. Και δεν είμαι μόνο μου, είμαστε πάρα πολλοί. Γι' αυτό λέω έπρεπε να έχουμε φερθεί πολύ καλύτερα. Αλλά σε μια Ελλάδα τα έχουμε ξαναπεί και μπαίνετε και γράφετε γιατί δεν τιμωρείτε και την τα Πάνια. Δεν θα τιμωρηθεί η Πάνια ποτέ. Ξέρεις γιατί. Γιατί η Πάνια πρώτον είναι, έχουν περάσει 7 χρόνια από πότε... Το τότε που κάνει Κάτμαν και τα σχετικά. Δεύτερον, είναι μέρο του συστήματο. Έμπαινε μπροστινό στο κανάλι και θα σου πει το κανάλι εδώ πέρα, φίλε. Πάτα και κλωτσομπούνια. Δεν παίζανε. Ούτε ξυρίζαμε κεφάλια, ούτε είχε πει κάτι σου Τα έχουμε ξαναπεί. Εμεί απλά ξεφτιλίζαμε την ύπαρξη κάποιων ανθρώπων και γινόντουσαν ρεζίλιον κάμερα. Αυτό σου λέει δεν είναι. Είναι ηθικό, δεν είναι έγκλημα, δεν έγινε κάτι. Έπρεπε να αφερθούμε καλύτερα από του γονεί μα. Οι γονεί μα ήταν από τα βουνά. Δεν είχαν πολιτισμό να κρίνουν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ωραίο ρε παιδί μου Και είχαν μάθει να ψυχαγωγούνται με τέτοια προγράμματα Λοιπόν, θυμηθείτε πήγαινε πίσω Πάμε πίσω, ερωτοδικία Πάμε, εθνικό στάρ Μίστερ Μπούτιας Ακόμη με τον Μπούτια και την κραυγή γελάμε Α, Λοιπόν Και μετά έχουμε Ανίτα Πάνια Κάτμαν, Ταμπάκι Γυναίκα ποδοσφαιρίστρια Βάς 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 και τα σχετικά Όλοι αυτοί Πήγανε δυσκολεμένοι άνθρωποι και ξεφτυλιστήκανε on camera και όλοι γελούσανε. Οι γονεί μα, αυτό για κάποιο λόγο, το βρίσκανε τέλειο. Στην περίπτωση τη Πάνια, δεν ξέρω αν το είχα ξαναπεί σε βίντεο, είχα μάθει κάπου στο έψιλον, όταν είχε κάνει ένα πέρασμα, ότι για να μπει προϊόν να διαφημιστεί στην εκπομπή. Δίνανε γύρω στα 8-10 χιλιάρικα. Κάτι τηγάνια, κάτι έξυπνε Και τα κτλ. Γιατί μένουμε στο ότι και τα κανάλια λένε: Ω ενεργικό παίζανε τόσα χιλιάρικα και πολλά λεφτά. Ναι, και στην μπάνια για να βγει το τηγανάκι, έπαιζε 8 χιλιάρικα χορηγία. Το κάθε επεισόδιο, όχι το μήνα. Λοιπόν, γιατί είναι τηλεόραση και και Και, και. και είχα ρωτήσει άνθρωπο που είχα μέσα στο κανάλι και λέω: Καλά, ρε, είναι δυνατόν. Δίνουν τόσα λεφτά, λέω, για να δείξει τα, τα τηγάνια. Και μου λέει, πα καλά, ξέρει πόσοι παίρνουν τηλέφωνο για να παραγγείλουν. Λέω πώ. Μου λέει 750 άτομα, 800. Και λέω 800 άτομα. Τι λε, ρε. Και λε, για να πάρουν 800 άτομα να σηκώσουν το τηλέφωνο και να παραγγείλουν να πληρώσουν το τηγάνι, φαντάσου πόσοι το βλέπουν. Και δεν μι... μιλάω τώρα τα τελευταία χρόνια. Πριν τρία χρόνια έγινε αυτό. Που σα λέω, άντε τέσσερα βαριά. Δεν μιλάμε τι χρυσέ εποχέ με δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου το κορμί σου, θέλω να είμαι ο εραστής σου. Του, του, -του, 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 -του. Εκεί κάντε τα μαθηματικά. Τα λεφτά θα ήταν πολύ περισσότερα. Όλα αυτά τα λεφτά τα παίρναν τα κανάλια, σου λέει ήταν ολόκληρη παραγωγή. Είχαν ένα φάνη, κάμερα, μάνι, φωτατζίδε, το ένα Δεν πρόκειται να τιμωρηθούν αυτοί. Ξεκολλάτε. Θέλω να ανοίξει το μυαλό σα. Τώρα είναι εύκολο. Κυνηγάνε το μικρό το ψάρι. Κατάλαβε. Και και τη ρίχνουν την ευθύνη σε εμά. Που ναι, φταίμε. Οι γονεί μα, ξαναλέω, ήταν αούγκανοι, δεν καταλαβαίναν. Εμεί τώρα, η γενιά που είναι στο ίντερνετ, που λε ρε παιδί μου, το IQ μα είναι λίγο παραπάνω, η ενσυναίσθησή μα είναι λίγο καλύτερη. Μήπω έπρεπε να τα φιλτράρουμε λίγο και να πούμε ρε εσύ. Τέλο πάντων, ό,τι έγινε, έγινε, εντάξει. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Από εδώ και πέρα. Εγώ πιστεύω πάλι τα ίδια θα γίνουν. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, α βγω ψεύτη, α βγω. Δεν ξέρω. Μακάρι από εδώ και πέρα, εάν δούμε αντίστοιχα περιστατικά και πάει να γίνει κάτι, να δράσουμε λίγο πιο γρήγορα. Προστατευτικά προ του ανθρώπου που θα του κανιβαλίσουν. Τουλάχιστον να προστατεύσουμε τον κόσμο. Εντάξει. Και να μην πλουτίζουμε όποιον να είναι, να προσέχουμε τι αναδεικνύουμε, τι πρότυπα δείχνουμε και τα σχετικά. Δεν ηθικολογώ, το παίζω. Σου λέω, πρώτο από όλου, εγώ φταίω. Εντάξει και μετά φταίμε και οι υπόλοιποι. Καθίστε λίγο, σκεφτείτε το. Εντάξει, γελάμε, ναι, με το βάρδο και το Red Dragon που δώσε συνέντευξη και τη δικηγόρο του αρχηγού και το ένα και το άλλο. Αλλά α δούμε και λίγο το πώ η κατάσταση ξεφύγει, δεν είμαστε καλά, το βλέπει. Τι, τι άλλο να πω, λοιπόν. Άμα δεν σηκώσω πάλι πυρετό, θα έχουμε και άλλα βίντεο. Να δούμε, θα έχει πορεία το θέμα, δεν γίνεται. Λοιπόν, προχωράμε. Αν προ... το... θέλω να το κλείσω Μπαμ μπαμ Να κάτσω να το μοντάρω να το δείτε Και έχω να γράψω και κάτι άλλο βίντεο που έχω σκεφτεί Οπότε έχουμε πολύ υλικό Και δεν σταματάνε οι ιστορίες Έχουμε ζουζουνάκια podcast Κυρίως στοχεύουμε προς Κυριακή Άμα έχουμε κάποια ιστορία πιο γρήγορα Θα τη δείτε μέσα στη βδομάδα Να είστε καλά, φάτε καλά Τα λέμε στο επόμενο φιλάκια πολλά γεια ρε